Γιατί κάθε φορά που στον υπολογιστή μου έχει ψητερία. Τι εννοείς? Τι είναι, κατάλαβες? Όχι πως θα σώσω και λογαριασμό την Εθνιτέ, αλλά έβλεπα το event της Apple. Φτύγα στην τα νέα τα iPhone. Α, ναι, ήταν πόψε, ναι. Ε, τελικά? Τι τελικά? Και ακόμα μια φορά η Apple καινοτομή, παιδί μου, καινοτομή. Δηλαδή, τεχνολογική καινοτομία. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτος από ποτέ. Ε? Τι ρε Μίσα ρε, πού να ξέρεις εσύ που Παντελίδη, μάνο χίπστερ. Μικρέ νομπά, άκου να μαθαίνεις. Νομίζατε ότι θα συνεχίζαμε με τα S, iPhone 5, 5S, 6S και τα λοιπά. Παιδί μου, η Apple πήδηξε ένα χρόνο. Πάμε στο 8. Δηλαδή, αλλάξαν τον design στο 8. Ή απλά καλύτερα χαρακτηριστικά. Γράφε wireless charging. Wireless charging. Ωραία, επιτέλους ρε παιδιά. Έχει όπως 2012 που είναι το wireless charging, ας πούμε. 2012 έβαλε η Nokia, θυμάμαι καλά, στο 820, 920 ήταν και το Nexus 4 το 2012. Ακόμα και εσείς με το Apple Watch το 2014 έβαλετε wireless charging. Καιρός ήταν να το βάλετε πάνω στις συσκευές σας, εν νομίζετε και εσύ. Fast charging. Jeffer charging. Άντε ρε παιδιά, μπράβο! Επιτέλους δηλαδή, έβαλετε εσείς fast charging, να μην παίρνει 4 ώρες να φορτίζετε τις συσκευές σας. Φυσικά, fast charging έφκανε το Qualcomm 2013, έδινε στας 4 χρόνια. Ατ, μπράβο, μπράβο, καλώς ήρθατε στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, η καινοτομία δεν σταματά για μέ. One more thing, παιδί μου, one more thing. iPhone X, iPhone X. It's all about the gestures. Τι fingerprint και πελάρες. Κάνεις swipe. Χρόνια μπροστά η Apple με το iPhone X. Face ID. Μόνον τούτο σου λάβει. Face ID. Βλέπεις το και ξεκλειδώνει. Face ID. Α, εννοείς όπως το Iris Scanner που ευκάλασε πάνω στο Note 7 τότε που γίνει και ανάκληση. Νομίζω ότι το S8 είναι, το S8 Plus, Note 8. Καμιά σχέση. Εντάξει, εννοείται πως η Apple είναι να το κάνει κάπως καλύτερα, είναι. Εννοείται. Εν τω μεταξύ κάτι μου έλεγε ο Κώστας, πρέπει για το event της Apple, που πήγε να το ξεκλειδώσει με το Face ID, στην αρχή να ξεκλειδώνε, δεν το εθιαβάζε. Fail. Αγόρι μου, να σταματήσεις να ασχολείσαι με ανοησίες. Χρόνια μπροστά λέμε. Ακόμα εσύ είσαστε στα emojis. Ανιμότσις η Apple. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Μιλάς. Παίρνει το πρόσωπό σου. Και δημιουργεί ένα σκατό. Μια φατσούλα. Ανιμότσις. Ρε φίλε, νομίζω τούτον. Θυμάσαι παλιά στις κάμερες, νομίζω ότι ήταν η Cyberlink You Cam που εμίλα και αν εγώ κλείνε και τα μάθηκα σου. Είναι που τότε που υπάρχει έτσι τεχνολογία, και νομίζω ήταν και στο Android κάτι τέτοιο. Anyway, τι θα σου πω. Μπράβο! Μπράβο! Ναι, ναι. Μόνο στην Apple μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε το ίδιο μας τον εαυτό. Ήδη έκαναμε το iPhone 8, 8 Plus, obsolete παιδί μου. iPhone X, πηδήξαμε μια γενιά. Τόσο μπροστά είναι η Apple. Ξέρεις ότι τούτο είναι για το καλό σας.
Θέλεις να σου αλλάξω τα πλάνα σου δηλαδή. Για λέγε. Θυμάσαι την dual camera που έβαλε πρώτη η Apple. Γύρισε 90 degrees φίλε μου. 90 degrees. Πού άλλο να βρεις τέτοια καινοτομία. 90 degrees. Α, καλά. Δηλαδή τα rumors ήταν σωστά. Όπως κάθε χρονιά. Ρε, να σταματήσεις να κακολογείς τη μαμά να πω. Ποια μητέρα να πω, ρε μαλακά. Εντάξει, εκορύφωσες το. Τέλος πάντων όμως, δεν μας είπες πόσο κάνει το μωρό. 999 δολάρια. 999 δολάρια, άρα από μέχρι να έρθει η Κύπρο και η Ελλάδα να το περιμένω γύρω στα 1200 ευρώ κάπου για μέ. Εννοείται ότι να έχουμε ψηλότερη τιμή που το Note 8. Τι, για ψηλή κατζίδες μας πέρασες. Ρε, τι κάνετε για μέ. Τι σου φαίνεται να κάνω. Πάω να βγάλω κανένα νεφρό. Μην τόσο να πάω να το αγοράσω το iPhone 6 νομίζεις. Δεν και κάνουμε πλέον μόνο δάνεια οι τραπεζές. Έλα σου πω. Συνέχισε, εγώ πάω να ψω αγάρβουνα να σου ρε σου βλαμπάνω, εντάξει. Ciao.